Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, περισσότερος κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Επέλεξε να μην προσέρθει στις κάλπες από τον κόσμο που επέλεξε να ασκήσει αυτόν τον ιερό δικαίωμα. Αυτή η τεράστια αποχή πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά και να μας ανησυχήσει όλους. Καθώς τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας εξέφρασε την απογοήτευσή του μέσα από τις κάλπες για όσα έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και για όσα συμβαίνουν σήμερα. Εξέφρασε αυτήν την απογοήτευση με την αποχή, εξέφρασε αυτήν την απογοήτευση επιλέγοντας συνδυασμούς που δεν εκπροσωπούνται σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως Δημοκρατικό Κόμμα, μέσα από τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες που διεξήχθηκε αυτός ο προεκλογικός αγώνας, οφείλουμε να σημειώσουμε την ικανοποίησή μας, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα έχει καταγράψει τη μικρότερη πτώση των εκλογικών του ποσοστών συγκρινόμενο με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και σχηματισμούς που κατήρθαν στις ευρωεκλογές του 2009 και διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο του κέντρου. Μπράβο. Φαίνεται ακριβώς ότι ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο περήφανος κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος, ανταποκρίθηκε στο μήνυμα διεκδίκησης που το κόμμα μας προέβαλε κατά την προεκλογική περίοδο. Φυσικά, ως Δημοκρατικό Κόμμα κατανοούμε πλήρως το μήνυμα που σήμερα μας έχει στείλει το εκλογικό σώμα. Μήνυμα για αλλαγή ύφους, αλλαγή νοοτροπίας και για διαφάνεια στην πολιτική ζωή. Μήνυμα για αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Το Δημοκρατικό Κόμμα από την 1η του Δεκέμβρη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Προτείνει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές λύσεις που, για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα τον λαό μας. Και με υπευθυνότητα δηλώνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε θετικό μέτρο, αλλά και θα ασκεί κριτική σε κάθε απόφαση που κρίνουμε ότι είναι επιζήμια για την Κύπρο και τον λαό μας. Έχει καταστεί πλέον σαφές πως πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά που συζητά από εμάς η κοινωνία, και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πρόθεση μου να αναλάβω συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Προεκλογικά ζητήσαμε από τους πολίτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε για την Ευρώπη, για την Κύπρο, για μια καλύτερη ζωή. Στο συνολικό πολιτικό σκηνικό και στο πολιτικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει αυτή τη δύναμη, μας τη χάρισε ο περήφανος δικαιωτικός κόσμος. Και θέλω να βεβαιώσω τους πάντες πως το Δημοκρατικό Κόμμα θα ασκήσει με τρόπον υπεύθυνο και απόλυτο αυτόν τον ρυθμιστικό του ρόλο. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος που εργάστηκαν σε ολόκληρη την Κύπρο, εργάστηκαν συστηματικά και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για το κόμμα μας. Θέλω να συγχαρώ τις υποψήφιες και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν και για το ήθος και τον πολιτικό πολιτισμό που έδωσαν σε αυτήν την προεκλογική αναμέτρηση. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τον κυπριακό λαό πως το Δημοκρατικό Κόμμα θα αξιοποιήσει το μήνυμα των σημερινών εκλογών. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν συμβιβαζόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού.